την αλληλεγγύη του στο λαό της Ουκρανίας που δοκιμάζεται από τις ρωσικές επιθέσεις και πλέον είναι αντιμέτωπος και με έλλειψη στοιχειωδών αγαθών, καλούνται να δείξουν πολίτες των Χανίων συνδράμοντας την προσπάθεια οργάνωσης ανθρωπιστικής βοήθειας. Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου μαζί με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και η Νομαρχιακή Επιτροπή του Πασόκ Κινάλ αναλαμβάνουν τη συγκέντρωση φαρμάκων, τροφίμων και άλλων ειδών. Με το βλέμμα στραμμένο συνεχώς σε αυτή την κατάσταση που επικρατεί εκεί, εμείς σαν ένας φιλελληνικός λαός οι Έλληνες και ιδιαίτερα οι Χανιώτες, αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε την προσπάθεια που κάνει το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής να συγκεντρώσουμε ιατροφαρμακευτική βοήθεια και υλικά τρόφιμα πρώτης ανάγκης για αυτούς τους ανθρώπους. Με τις σκέψεις στον Ουκρανικό λαό και στους Ουκρανούς πρόσφυγες που καταφθάνουν στην Ελλάδα, το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής οργανώνει την αποστολή βοήθειας μέσω του τομέα εθελοντισμού και των κοινωνικών κινημάτων. Η Νομαρχική Επιτροπή και οι δημοτικές μας οργανώσεις στείλουν από σήμερα μέχρι τις 12 του Μαρτίου ένα δίκτυο ανθρώπων σε όλη τον νομό Χανίων. Για τον Δήμο Χανίων, τα αναγκαία ήδη συγκεντρώνονται στο καφέ Απόλλων στα Λενταριανά. Για τον Δήμο Κισάμου, τη συγκέντρωση αναλαμβάνει ο Γιάννης Κουρτάκης. Για τον Δήμο Πλατανιά, ο Δημήτρης Καρτάκης. Για τον Δήμο Καντάνου Σελήνου, ο Γιώργος Τζανάκης. Για τον Δήμο Αποκορώνου, η Αργυρό Μπενάκη. Και για τον Δήμο Σφακίων, ο Γιώργος Γλυνιαδάκης. Η δράση διαρκεί έως τις 12 Μαρτίου και το ιατροφαρμακευτικό υλικό που συγκεντρώνεται είναι αποστηρωμένες γάζες, επίδεσμοι, ταινίες για συγκράτηση γαζών, μη συνταγογραφούμενα φάρμακα όπως παρακεταμόλη, μπεταντίν, ινόπνευμα σύριγγες. Συλλέγονται ακόμη τρόφιμα μακράς διάρκειας αλλά και είδη ατομικής υγιεινής. Στις 13 του Μαρτίου θα προσπαθήσουμε να τυποποιήσουμε και να συσκευάσουμε τα προϊόντα, τα οποία θα αποσταλούν στα κεντρικά μας γραφεία στην οδό Χαριλάου Τρικούπη, όπου εργωνωμένα με κομβόι θα αποσταλούν στις πληγήσεις περιοχές και στους ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Χανίων και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συγκεντρώνουν τρόφιμα στην αποθήκη του Δήμου στη Ρεγκίνα, στην οδό Κύπρου 10, καθημερινά από τις 8.30 έως τις 2.30 το μεσημέρι και στα γραφεία του Ερυθρού Σταυρού στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 126 από τις 9 έως τις 2. Οι πολίτες που επιθυμούν να συνδράμουν στην κοινή προσπάθεια μπορούν να προσφέρουν γάλα ευαπορέ, γάλα σκόνη για παιδιά, φαγητό σε κονσέρβες, δημητριακά, παξιμάδια, όσπρια, ζυμαρικά και αλεύρι.